Για όποιον έχει ασχοληθεί με το metal ή έγινε μεταλλάς την εποχή του 80 ή την εποχή του 90, οι επόμενες εξελίξεις του metal, ακόμα και αν τον ενδιαφέρουν, πολλές φορές δεν είναι ακριβώς το κομμάτι που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Και έτσι ένα μεγάλο κομμάτι μεταλλάδων της εποχής του 80 ή της εποχής του 90 έχουν λιγότερη επαφή με το λεγόμενο metal του 2000 και τον νεό του 2000, τα καινούργια που ξεκίνησαν την εποχή του 2000. Όπως για παράδειγμα δύο βασικά είδη, τα οποία δεν έχουν και άμεση σχέση μεταξύ τους. Μπορούμε να μιλήσουμε για το American, New Wave of American Metal από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά αυτό που έγινε γνωστός Metalcore. Εδώ πέρα βέβαια αφήνω στην άκρη το λεγόμενο Nu Metal, που είναι άλλο κεφάλαιο, πιο μικρό, και αυτό θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με τα δύο αυτά είδη, το λεγόμενο New Wave of American Metal και την άλλη πλευρά με το λεγόμενο Metalcore. Σίγουρα και εγώ, σαν κάποιος που έγινα μεταλλάσσεις κατά την δεκαετία του 90, στα μέσα της δεκαετίας του 90, το Metalcore δεν μου μιλάει τόσο και πολύ, αλλά υπάρχουν φυσικά ωραίες μπάντες ακόμα και εκεί, και έτσι θα αναφέρω τα 10 άλμπουμ τα οποία μου αρέσουν περισσότερο από αυτή τη σκηνή, είτε είναι New Wave of American Metal είτε είναι Metalcore. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 2000. Βασικά μιλάμε όχι του 2000, της δεκαετίας, ναι, του 2000 μέχρι 2010 πάνω κάτω, βγήκε το 2006. Μιλάμε για την μπάντα των Lamb of God, οι οποίοι είναι ανάμεσα ακριβώς σε αυτά τα δύο είδη, ανάμεσα στο New Wave of American Metal και ανάμεσα στο Metalcore, και εδώ πέρα αναφέρομαι στο άλμπουμ Sacrament, το οποίο το θεωρώ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ αυτής της δεκαετίας. Αρκετά παντεροειδές, αρκετά groove, αλλά όχι μόνο. Συνεχίζουμε με ακόμα μια μπάντα η οποία έγινε πάρα πολύ γνωστή εκείνη την εποχή, τη θεωρούσαν ως τους νέους Metallica κάποιοι. Εδώ πέρα θα αναφέρω ότι μάλιστα ένα άλμπουμ το οποίο είναι λιγότερο metalcore, με λιγότερο επηρεασμένο από το metalcore, ενώ γενικά η μπάντα αυτή έχει σχέση με το metalcore, όπως έχει και σχέση με το New Wave of American Metal. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ δεν είχαν φορητικά metalcore. Μιλάμε φυσικά για τους Trivium και το άλμπουμ The Crusade, το οποίο όντως ήταν ένα πολύ καλά υποσχόμενο άλμπουμ, αλλά η συνέχεια του Trivium, αν και είναι ποιοτική, δεν είναι ακριβώς αυτό που κάποιοι νόμιζαν τότε. Συνεχίζουμε με μια μπάντα η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ο πρόδρομος ή ένας από τους πρόδρομους του Metalcore, πριν ακόμα δημιουργηθεί το Metalcore, προϋπήρχαν και είχαν βγάλει αλμπουμάρες. Μιλάμε για τους Γερμανούς Heaven Shall Burn, και εδώ πέρα είναι το άλμπουμ Antigone, το οποίο είναι επίσης ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ από Metalcore. Συνεχίζουμε με τους Χιμέρα και το άλμπουμ, νομίζω ότι ήταν και το τελευταίο τους που βγάλανε, το Resurrection, το οποίο επίσης θεωρείται κλασικός ακριβώς από τον ήχο του New Wave of American Metal, μπορούμε να πούμε. Επίσης, καθαρό, μιλάμε πια για κλασικό metalcore, θα φυσικά αναφέρουμε αυτούς που θεωρούνται πατέρες του είδους σε ένα σημείο ή αυτούς που ήταν ίσως καλύτερα να θα λέγαμε οι ηγέτες του είδους. Killswitch Engage, αν τους λέω καλά, Alive or Just Breathing, και αυτό θεωρείται ένα από τα καλύτερα τους άλμπουμ. Συνεχίζουμε με Shadows Fall, The War Within. Εκεί την εποχή είχαν μάλιστα γίνει πάρα πολύ γνωστοί, σήμερα έχουν περισσότερο χαθεί. Και αν μιλάμε και καθαρά metalcore, As I Lay Dying, Shadows Are Security, ένα πάρα πολύ καλό επίσης άλμπουμ, πριν όλα τα τεκτηνόμενα που έγιναν μέσα στους As I Lay Dying. Συνεχίζω επίσης με Metalcore που κλείνει προς το Thrash, που κλείνει προς το επίσης το New Wave of American Metal, τους Unearth.
Unearth και το τέταρτο τους άλμπουμ In the Eyes of Fire. Και εδώ πέρα ακόμα δύο άλμπουμ, τελευταία, Avenged Sevenfold. Οκ, Avenged Sevenfold έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλη μπάντα πια σήμερα, πολλοί μεταλλάδες παλιοί όπως σαν εμάς στις δεκαετίες του 90 του 80 δεν τους πολύ γουστάρουν και το καταλαβαίνω σε ένα σημείο, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει, ασχετικά το έχουν κλέψει και το logo από τους Overkill, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι το album Nightmare δεν είναι ένα πάρα πολύ καλό album. Και δεν είναι μόνο εξαιτίας του Portnoy που παίζει drums σε αυτό το album. Και τελειώνουμε με ακόμα ένα ιδιαίτερο metalcore συγκρότημα, το οποίο διαλύθηκε και επανασυνδέθηκε προσφάτως, τους Bleeding Through και το album This Is Love, This Is Murderous, οι οποίοι συνδύασαν επίσης, μπορούμε να πούμε και λίγο, ένα είδος gothic, ένα είδος black metal στο λεγόμενο metalcore τους. Αυτά όσον αφορά αυτές τις σκηνές, το metalcore από τη μια πλευρά και το new wave of American metal και τις αγαπημένες μπάντες που τουλάχιστον μου αρέσουν εμένα σε αυτό το είδος. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay heavy και stay metal.